Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για μια πολύ σημαντική ημερίδα ενημέρωσης. Τι ακριβώς πρόκειται να παρακολουθήσουμε? Πραγματικά η ημερίδα η σημερινή που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια και βέβαια κάτω από την αιγίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του ΙΚΙ, αφορά το Erasmus Plus, δηλαδή τις ευρωπαϊκές ανταλλαγές, την δυνατότητα που έχουμε όλες οι σχολικές μονάδες, αλλά όχι μόνο πια, όπως θα μας εξηγήσουν οι ειδικοί, να επεκταθούμε και πραγματικά να γίνουμε Ευρωπαίοι πολίτες. Το Erasmus Plus είναι ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο προαπαιτούμενό του είναι η συνεργασία. Η συνεργασία με φορείς, με επιμελητήρια, με πανεπιστήμια, με σχολεία, με τον κόσμο της εργασίας, της τεχνικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν είναι πια μόνο διάστατος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κι εμείς ως σχολικές μονάδες να λειτουργούμε, αν το θέλετε, αποσπασματικά και μοναχικά. Ο κόσμος, αν θέλετε, έχει αλλάξει, άρα και ο κόσμος της εργασίας έχει αλλάξει. Πολύ δε περισσότερο, λοιπόν, αυτό το πλαίσιο των ανταλλαγών θέλει συνεργασίες που εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου τις επιδιώκουμε και τις επιζητούμε. Προσωπικό μου στοίχημα ήταν αυτό, να φτιάξουμε ένα γραφείο στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης και το έχουμε ήδη υλοποιήσει. Το βλέπετε από την μαζικότατη και ανθρώα συμμετοχή του κόσμου της Πελοποννήσου σήμερα. Ένα γραφείο που θα βοηθά όλες τις σχολικές μονάδες ώστε να φέρουμε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, φορείς σε πλαίσιο ανταλλαγών για να γνωρίσουν γλώσσες, πολιτισμό, αξίες, κουλτούρα. Επιτέλους να ανοίξει αυτή η ευρωπαϊκή ομπρέλα, να ξεφύγουμε από τη μοναχικότητά μας. Η συμμετοχή πράγματι είναι συγκινητική. Δεν το περίμενα ούτε εγώ, οφείλω να το πω δημόσια. Αυτό δείχνει το πάθος και το μεράκι του εκπαιδευτικού. Δείχνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει δυνάμεις. Έχει, αν το θέλετε, η έμπνευσή του. Χρειάζεται να τον κινητοποιήσουμε. Χρειάζεται να τον ενδυναμώσουμε, να τον εψυχώσουμε, να του δώσουμε νέα εφόδια στη δουλειά του. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Γίνεται φορέας υλοποίησης αυτού του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για να διαδοθεί αυτό το πρόγραμμα και να φτάσει στο τελευταίο χωριό της χώρας, στην τελευταία άκρη της χώρας. Είναι ένα άκρος αναπτυξιακό πρόγραμμα, αφορά την εκπαίδευση και αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Τι ωφέλειες έχει ο κάθε συμμετέχονος σε ανάλογα προγράμματα? Σας είπα ότι απευθύνεται στην σχολική εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση, στην κατάρτιση. Και εκείνο το οποίο θα προσπαθεί αυτό το πρόγραμμα να κάνει είναι να συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Μία πρόσφατη έρευνα, η περίφημη έρευνα McKinsey, έδειξε ότι πέρα από το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που έχουμε και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ελληνικό επίπεδο, και ξέρετε πόσοι νέοι μας είναι εκτός εργασίας, ένα ποσοστό πάνω από 65%, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι τα παιδιά τα οποία τελειώνουν το πανεπιστήμιο τους δεν έχουν εκείνα τα εχέγγυα για να βρουν δουλειές. Ένα τρίτο των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως έδειξε αυτή η έρευνα, δεν βρίσκει τους κατάλληλους ανθρώπους για να στελεχώσει τις δουλειές του. Επομένως, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κυρίως αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Γνωρίζετε ότι η κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα θέλει λίγη δουλειά. Έχει γίνει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Καιρός και δείγματα καλά να ενισχυθούν και κυρίως να αυξηθεί το συνεργατικό κλίμα μεταξύ όλων των φορέων της εκπαίδευσης, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μέχρι τον μεταδιδάκτορα. Βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή και εκπαιδευτικών σήμερα εδώ, σε ένα πρόγραμμα το οποίο αρχίζει να βγαίνει προς τα έξω και να ενημερώνονται πολλοί φορείς. Πόσο αισιόδοξο είναι όλο αυτό? Μάλλον θα σας την έκανα και εγώ αυτή την ερώτηση. Εσείς, βλέποντας και άλλα γεγονότα κοινωνικά, όταν ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται ο ίδιος, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη η ελπίδα και η προσδοκία που μπορούμε να έχουμε
για κάποια στροφή, για κάποιο επαναπροσδιορισμό αυτού του γκρίζου τοπίου που βιώνουμε. Γιατί η αλλαγή θα έρθει μέσα από το σχολείο, και στο σχολείο αυτός που είναι κυρίαρχος και καθοριστικός κρίκος είναι ο εκπαιδευτικός. Πρόεδρε και στελέχη του Ίγκη στην Τρίπολη, θέλω να σε καλώ τον κύριο Μισθό για την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης. Εμείς σαν Δήμος Τρίπολης, θεωρώντας ότι η εξωστρέφεια πρέπει να αποτελέσει τη χμή του δόρατος για την αναστροφή της κατάστασης την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, προσπαθήσαμε και είχαμε την εμπειρία της συνεργασίας με το ΙΚΙ στα πλαίσια του προγράμματος Λεωνάρντο Ντα Βίντσι Κινητικότητα, όπου στελέχη του Δήμου εκπαιδεύτηκαν από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στην Κύπρο για 2 περίπου εβδομάδες. Και θεωρούμε ότι πήραμε πολλές καλές πρακτικές προκειμένου επιτέλους να αποκτήσουμε μια δημόσια διοίκηση η οποία θα μπορέσει να συμβάλλει στην πάταξη της λεγόμενης γραφειοκρατίας, όχι μάλλον λεγόμενης, ώστε επιτέλους και ο δημόσιος τομέας να μπορεί να κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς, παρακάμπτοντας ακαμψίες και τις λειτουργίες του παρελθόντος. Είμαστε εδώ, τόσο εγώ όσο και συνέχεια του Δήμου, να παρακολουθήσουμε την ενημέρωση για αυτό το πρόγραμμα και ελπίζουμε να έχουμε συνεργασία και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Να είστε καλά.